Η Αγγελική ήταν άλλη. Δηλαδή αυτή που ήταν πριν χρόνια στον Τάνσι. Κάτσε λίγο, τι είπε αυτό, τώρα. Αυτό που ήταν πριν χρόνια στον Τάνσι, κοπέλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Και την έβρισκα και. Είναι πολύ αλλιώ. Είναι αλλιώ. Δηλαδή δεν ήταν στιλιστικά επιτυχημένη. Κινήθηκε που λέγεται. Δεν ξέρω αν ήταν βάσιμο, αν. Αν ήταν πείρα. Αν το μάγουλο. Όχι, κάτι από ζούγκλα. Ήταν κάτι ζουγκλοειδέ. Δεν έμοιαζε πάντως με εκείνη την άλλη. Κοίταξε, πάντως να σου πω κάτι για την Αγγελική. Έχουν πει τα εξής. Από τότε που βγήκε η Αγγελική, επειδή δημιουργήθηκε μια σχολή με τη Δέσποινα, όταν βγήκε η Αγγελική, πολλοί τη συγκρίνανε την Αγγελική με τη Δέσποινα, ότι ακολουθεί το στυλ που είχε η Δέσποινα και πάνω στη σκηνή καμία με τα ρούχα που επέλεξε. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι λάθος. Τη συγκρίνανε πάρα πολύ. Άλλο τι κάνανε, άλλο τι ισχύει. Δεν έχει καμία σχέση. Καλά, είναι άποψή σου. Δεν λένε σε κορίτσι μου. Τη συγκρίνανε, τη συγκρίνανε. Μα και εσένα είχαν πει κάποια στιγμή δεν μοιάζει με τη Δέσποινα. Πού να μοιάζει με τη Δέσποινα. Ρε παιδί μου, έμοιαζε πάρα πολύ στο στυλ πάνω στη σκηνή. Με τα ρούχα. Η εικόνα της Αγγελικής που βλέπω είναι αρκετά αλλιώς από την Αγγελική της του ντάνς. Αυτό λέω. Έχω την δω από τότε. Τότε ήταν γλυκό. Που ήταν πιο θηλυκό. Σαν αγριεμένο. Εδώ ήταν άγρια. Ήταν άγρια χθες το βράδυ. Είναι το μαλλί, λέτε. Μα νομίζω ότι είναι όλο και νομίζω ότι είναι και το μακιγιάζ που τους έχουν τονίσει εδώ πάρα πολύ όλο αυτό το σημείο. Παιδιά, μένα μου αρέσει το μακιγιάζ, το τονίζει αυτό. Τι σου αρέσει, γιατί πράγμα ακριβώς για δεσμό. Έχει σημασία. Όχι, 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 έχει σημασία. Τι σημασία. Ωραία, ρε παιδί μου, έχει κάτι εξωτικό. Μ' αρέσει. Αυτό, αυτό θέλω να μου πει. Εμένα είναι αυτό που σου αρέσει. Εξωτικό. Εμένα με παρακολουθεί. Έχει σωματάρα, θα σου πω ότι μ' αρέσει άντρα. Κορμάρα. Έχει σωματάρα, έχει στήθο, ποδάρε. Τι να πω τώρα. Να το κάνουμε κι άλλο. Θα ήθελε να κάνει μαζί τη ένα παιδί. Από κορμία και τα πιο ωραία κορμιά που υπάρχουν. Φυσικά λέω ότι μου φαίνεται. Θα ήθελε να κάνει μαζί τη ένα παιδί. Παιδί, όχι. Δεν θα όχι παιδί. Γιατί. Δεν θα το έλεγα ποτέ στον αέρα ότι θέλω να κάνω παιδί με θα σου ήταν εύκολο να την παρουσιάσει την οικογένειά σου, γιατί είπε ότι μπορεί να πει. Έλα τώρα. Έλα τώρα θα είναι. Η οικογένειά παιδιά σου εκλαμβάνει. Έλα, παιδιά, ρωτάω αυτά που είπα. Ναι, έλα, ρε. Τη ρωτήσανε αν θα την παρουσιάσει. Ναι, μην μου κάνετε το μονόπρακτο. Άκου του λέω. Μονόπρακτο. Η οικογένειά σου εκλαμβάνει αυτό που του παρουσιάζει. Ναι. Αν ο Γκέντζογλου και ο κάθε Γκέντζογλου πατήσει πόδι και πει αυτή είναι η γυναίκα, αυτή είναι η κοπέλα μου, να δει τα πει μαζί. Ωραίο είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή οι γονεί, α πούμε, δεν θέλανε γιατί είναι τραγουδίστρια. Ο Γκέντζογλου τι δουλειά κάνει πριν. Ο Γκέντζογλου είναι ποδοσφαιριστή. Ναι, αλλά είναι και νευροχειρουργό το βράδυ. Είναι νευροχειρουργό. Δεν την ήθελε. Δεν θα μπορούσε να την παρουσιάσει. Λόγω επαγγέλματο δεν την ήθελε. Μεγάλη δεν είναι η γυναίκα, α πούμε. 30-something είναι. Είναι πολύ όμορφη γυναίκα. Ο πατέρα του ποδοσφαιριστή πρόβλημα κοινωνικής παρουσίας. Εσύ πιστεύεις ότι η ελληνική οικογένεια είναι έτοιμη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποια είναι η οικογένεια του κυρίου Γκέντσουγλου, η ελληνική οικογένεια θα ήταν έτοιμη να δεχτεί μια γυναίκα σαν την Αγγελική που είναι γιατί τόσο σεξι. Αυτό σου λέω ότι είναι τόσο σεξι. Τι ότι... λες μωρέ, και εμείς θα χάναμε μου στο ράφι, δεν δηλαδή μας τραγουδίστρες. Τι είναι αυτά. Ποιο ράφι μου αριστάνου, ποιο ράφι.